βουλευτές, θα μιλήσω αποκλειστικά για θέματα εκπαίδευσης και ειδικότερα για θέματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας μας. Αρχίζει μια νέα ακαδημαϊκή χρονιά στα πανεπιστήμια σε ένα κλίμα πλήρους απογοήτευσης αλλά και διοικητικής παραλυσίας. Δεν είναι δυστυχώς μόνο τα τραγικά οικονομικά των πανεπιστημίων, αλλά και η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω των νόμων που έχουν περάσει προηγούμενες κυβερνήσεις και κυρίως των νόμων που είναι γνωστοί ως νόμο Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες, θα προχωρήσουμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Και προχωρώντας σε νομοθετικές ρυθμίσεις θα συζητήσουμε διεξοδικά όλα όσα ήδη έχουν κατατεθεί. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Φίλης και η κυρία Αναγνωστοπούλου αναλυτικά θα μιλήσουν για αυτά, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι όποιες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις μας θα εδράζονται σε τρεις αρχές. Πρώτον, ότι το μοντέλο του Πανεπιστημίου που ουσιαστικά διαμορφώθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει ιστορικά κλείσει το ρόλο του. Έχει χάσει τη δυναμική του και άρα πάμε για να διαμορφώσουμε ένα νέο είδους πανεπιστήμιο. Δεύτερο, σε αυτές τις ρυθμίσεις μέσα θα σηματοδοτούνται και οι μεγάλες αλλαγές που πρόκειται να φέρουμε. Και τρίτο, αυτά όλα πρέπει να γίνουν με την μέγιστη δυνατή συνένεση ώστε να αρχίσει να αλλάζει το κλίμα αδιαφορίας που υπάρχει στα πανεπιστήμια σήμερα. Η μεγάλη όμως πρόκληση για την κυβέρνηση και την αριστερά γενικότερα δεν είναι μόνον τα τεχνικά ζητήματα. Είναι να πάρει και εκείνες τις πρωτοβουλίες για να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ζει κάθε οικογένεια στον τόπο μας. Ενδεχομένως να φανεί ακραίο, αλλά είναι ένα πολύ πραγματικό παράδειγμα. Μια ολόκληρη κοινωνία έχει εναποθέσει τις ελπίδες για τον μέλλον των παιδιών της, όχι στα σχολεία, αλλά στην παραπαιδεία. Αντί όλοι να αγωνιστούμε για την αναβάθμιση των σχολείων μας, έχει σιγά σιγά ακυρωθεί αυτό καθ' αυτό το λύκειο. Η γνώση εργαλειοποιήθηκε, το σχολείο φροντιστηριοποιήθηκε και μετά απορούμε όλοι γιατί οι μαθητές και οι μαθήτριες βαριώνται στο σχολείο. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σύνθετο. Προφανώς χρειάζεται νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά κυρίως χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία, κυρίως στους γονείς, να αρχίσουν να εμπιστεύονται τους δασκάλους, τους καθηγητές και τα σχολιά μας. Αυτά και αντίστοιχου είδους θέματα θα πρέπει να είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία που ήδη έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Φίλης. Όχι μόνον για να καταλήξουμε σε τεχνικού τύπου ρυθμίσεις, αλλά για να μπορέσουμε να πάρουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν σιγά σιγά και με έναν εξαιρετικά δύσκολο τρόπο τις νοοτροπίες. Θα ήθελα να τελειώσω με τρία σημεία. Ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς στον τόπο μας είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι ένα πανεπιστήμιο που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες μας να πάρουν πτυχίο επειδή δεν μπόρεσαν για χιλιάδες λόγους να μπορέσουν να πάρουν πτυχίο από τα πανεπιστήμια. Είναι ένας θεσμός που εκπαιδεύει πάρα πολύ κόσμο, είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να αναβαθμιστεί και είναι ένας θεσμός όπου θα πρέπει να αυξηθεί το ακαδημαϊκό του προσωπικό, κυρίως από νέους επιστήμονες και όχι από ήδη υπηρετούντα μέλη πανεπιστημιακών δασκάλων. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι ένας τρόπος να ανοιχτούμε στην κοινωνία, είναι ένας τρόπος να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, αλλά είναι και ένας θεσμός που κρύβει μια τεράστια δυναμική. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα κατάργησης της κλήρωσης που χρησιμοποιείται σήμερα για να έρχεται, για να εγγράφονται οι φοιτητές, για να γίνει ένα πραγματικά ανοιχτό πανεπιστήμιο.
Το δεύτερο θέμα από τα τρία που θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα των νέων επιστημόνων. Των νέων επιστημόνων που προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και που πρέπει να πάρουμε πολύ ειδικά μέτρα για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με μία έκφραση ευγνωμοσύνης από αυτό το βήμα, με όσο κύρος μας έχει μείνει προς τους πολίτες, μία έκφραση ευγνωμοσύνης στους δασκάλους, τους καθηγητές και τα μέλη τους πανεπιστημιακούς που κρατάνε ζωντανή την εκπαίδευσή μας. Να χαιρετήσουμε τις δασκάλους και τους δασκάλους από τον Εύρο και τη Σαμοθράκη μέχρι τα ορεινά χωριά της Κρήτης που με πείσμα εισάγουν τα παιδιά στον μαγικό κόσμο της γνώσης. Να χαιρετήσουμε τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν μαθητές, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν να αντιμετωπίσουν μαθητές που κοντεύουν να τρελαθούν από τα μαθήματα ξένων γλωσσών, τα φροντιστήρια, τα σχολεία και τα ειδικά προβλήματα που έχουν πάντα οι έφηβοι. Εκείνους που φροντίζουν την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Εκείνους που εκπαιδεύουν τα παιδιά μας να σέβονται τους άλλους και τη διαφορετικότητα. Και το κάνουν όλο αυτό χωρίς τελικά να τους πει κανείς ευχαριστώ. Τους καθηγητές πανεπιστημίου που είναι προσιλωμένοι στον ακαδημαϊσμό τους και δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πόστο για να πλουτίσουν. Δεν λέω ότι όλοι οι δάσκαλοι και όλοι οι καθηγητές έχουν την ίδια λειτουργία. Υπάρχουν πάντοτε και οι λαθρεπιβάτες. Αλλά ας δηλώσουμε ότι η δική μας ευγνωμοσύνη είναι με αυτούς που επιτελούν το κοινωνικό λειτουργήμα. Αυτούς που οικοδομούν την άλλη Ελλάδα. Όχι την αριστερή Ελλάδα, ούτε τη δεξιά Ελλάδα. Την Ελλάδα της προκοπής και των ανθρωπιστικών αξιών. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Γερμενής Γεώργιος από το Λαϊκό Σύνδεσμο Χριστιανών.